我不一样，仅仅不允许那个国外的这些人过。好了，杨女士有哪个需要说的？好了，这个是一个法宝。Jangan lupa berhenti sebetulnya. Nah, kita masih kita
y el cliente que lo vea su por ejemplo, un dibujo de Egipto y Efetos, como es posible, lo vemos bien, nos dicen, sí. O sea, más o menos, se encuentra si existen esto por todo, empowering women and girls through education. Κάθε χρόνο μια εταιρεία για πολιτική θεματική που έχει να κάνει με την θέση της γυναίκας στην κοινωνία, στην ευρωπαϊκή κοινωνία και μόνο. Πιστεύουμε ότι το θέμα του έτους του 2015 είναι πολύ σημαντικό, κρίσιμο και συμβαίνεται με την κατάσταση που επιτρέπει όχι μόνο στις 28, αλλά και ευρύτερα στον κόσμο, με μια σαφή αναφορά στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, που νομίζω ότι είναι ότι γιορτάζουν φέτος, που έχει να κάνει δηλαδή με τη γυναίκα στις προηγούμενες αναπτυσσόμενες ίδιες χώρες. Και ιδιαίτερα εκεί το ρόλο της εκπαίδευσης και με ποιο τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια για καλύτερη παιδεία και καλύτερη εκπαίδευση στις χώρες αυτές. Πρώτη από αυτό σημαντικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμετοχούς ομιλητές, την κυρία Σοφία Χαρεγόπουλου, της καθηγήτρια μαζί μας σήμερα, η κυρία Τράκο, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κινήματος Μουσέων Συντηρητισμού και επικεφαλής και από πολιτισμό ελληνικό κόσμο. Το έχουμε σκεφτεί για την παράδειγμα και έχω δεν έχω λόγια να πω πόσο συγκινητική προσπάθεια και πόσο προσπαθείτε σε όλους τους μικρούς και μεγάλους μια υπέροχη προσφορά πολιτισμού και ιστορίας. Η κυρία Κοντιλία Ζεράκη, επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Εβραίος, η κυρία Όλα Σταυροπούλου, πρόεδρος του Κλήματος Ευρωπαϊκού. Κυρία Νέρη Καραγιάννη, η οποία είναι εργαστικός και εκπαιδευτικός εργαστικής αγωγής, όπως και η κυρία Νέρη Καραγιάννη, θα δραστείτε το ίδιο θέμα, η κυρία Καραγιάννη υπεύθυνη του εκπαιδευτικού τομέα της Action Aid Hellas. Βεβαίως, έχουμε και την κυρία Νέρη Ψηφιού, καθηγήτρια Ψηφιού, ειδική παθολόγος και διευθύντρια ασφαλισή στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρας. Έχει δράσει το πρόγραμμα για μέλη παναπάνω του φίτλου των Υπουργείων. Πριν από όλα αυτά, θα δώσω τον λόγο στην Χριστίνα Καραϊβή, συνάδελφό μου, εκπρόσωπο και της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Εξπαθούν για την δήλωση τη δράση του θεσμικού χαρακτήρα που αναφέρονται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όχι μόνο επιτελούνται από τον λόγο με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ για την παρουσία σου, Χριστίνα. Και στη συνέχεια θα έχουμε ένα αντιπροσωπημένο μήνυμα. Εδώ ελπίζω να μας προδώσει η Ευρωπαϊκή από τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κ. Δημήτρη Παπαδούλη. Πρώτα απ' όλα, στη Χριστίνα, ελπίζω να συνεχίσει την ομιλία του Ευρωπαϊκού. Καλημέρα, Χριστίνα. Εγώ θα σας προσφέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Για τη σημερινή δήλωση, η οποία είναι ειδικά με τον έτσι μας τις γυναίκες. Θα δει πώς το ποιότηση, το οποίο θα αναλύσω και στη συνέχεια οι κριτές μας θα ήθελα όλη τη σειρά να μιλήσω για το πρώτο το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, το οποίο είναι το 2015. Πράγμα σημαίνει η θετική χρονιά, είναι η ιδιαίτερη χρονιά για την ανάπτυξη. Και εντάξει στο πλαίσιο που έχω παρακολουθήσει να το οποίο είναι το πρώτο έτος που ασχολείται με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο της Ευρώπης στην παγκόσμια στιγμή. Αλλά επίσης είναι το πρώτο ευρωπαϊκό έτος που έχει θεματικές αναμνήσεις και η φετινή η θεματική του Μαρτίου, όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι αφιερωμένη στην συνέχεια για τις καταβολές. Το ευρωπαϊκό αυτού έτος αποτελεί μοναδική ευκαιρία για όλες τις ευρωπαϊκές αναπτυξιακές οργανώσεις να δείξουν ότι η Ευρώπη δεσμεύεται την εξάρτηση της ταυτότητας σε όλο τον κόσμο και
Γιατί πλέον έχει ο στόχο να εκμετωπίσει το περισσότερο σε προφέρον στην ιατρία, να αντιπροσωπεύουν καταρχά το πόσο του είναι αναπτύξει την πολιτική εξέλιξη των ευσυνών και να του οφείλει στο να πάρουν μέρο και να συμμετάσχουν σε αυτή την αντιπολίτευση. Και μπορούν και οι Ευρωπαίοι, ακόμα και από εδώ, και από του πολίτε να δραστηριοποιηθεί. Η θέση που κατέχει ανάπτυξη γενικότερα στην παγκόσμια, στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβάνει και ενός στις 10 βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον πρόεδρο του κ. Πιμονκέ, ο οποίος επεσήμανε την αξία που που χρειάζεται να δοθεί στην ανάπτυξη και αυτή τη συνεργασία των κρατών μελών και την επίκληση του στόχου. Μιλώντας με αριθμό στο ποσό το οποίο έχει δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξωτερική βοήθεια, σαφώς και πρώτο το 2013 γιατί ήταν τελευταία και ήταν γύρω στα 15 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο ποσό αριθμηθεί στο περίπου συνολικά το 9% του συνολικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, η βοήθεια στο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να βγουν από αυτή την κατάσταση τότε, στο να προσπαθούν να βγουν από αυτή την κατάσταση, χάρη στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, δεν κοστίζει στον ευρωπαϊκό φορολογούμενο να 8 ευρώ, πέραν 8 λεπτά που ευρώ είναι εξίσως. Ένα ποσό πολύ πιθανό. Λοιπόν, η βοήθεια αυτή, η αναπτυξιακή, επικεντρώνεται στις χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες και χορηγεί την αναπτυξιακή βοήθεια σε περίπου 150 χώρες πέρα των ανθρώπων χωρών. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει αποδεικνύεται ότι πολλές από αυτές τις χώρες έχουν σημειώσει σημαντική οικονομική ανάπτυξη και είναι και ο ρόλος στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη δράση χάρη τώρα στον τομέα συγκεκριμένα τη εκπαίδευση, να αναφερθώ ότι χάρη στι ευρωπαϊκέ χρηματοδοτήσει, 14 εκατομμύρια μαθητέ μπορούν να πάνε στο δικό του. Πάνω από 1 εκατομμύρια άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε κατάλληλο πόσιμο νερό και πάνω από 4 εκατομμύρια και επίση βοηθήθηκαν από το συγκεκριμένο προσωπικό. Το 2015, ένας από τους λόγους ο οποίος αποφασίστηκε ότι πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης είναι ότι είναι το τέλος των αναπτυξιακών στόχων της ΙΕΕΣ, ο οποίος είχαν αποφασιστεί το 2000 και ένας από τους οποίους στόχους αυτούς ήταν και η πρόθεση στις όποιες μεταξύ των φύλων. Καταρχάς, συγγνώμη, εδώ να κάνω μια παρένθεση, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο διπλανό κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών, γίνεται η αναπτύρια εκδήλωση για το ευρωπαϊκό έτος ανάπτυξης. Οπότε δεν ξέρω τι έχετε μετά. Η εκδήλωση θα διαρκέσει μέχρι τις 3:30, οπότε μπορείτε να περάσετε λίγο και να ακούσετε λίγο περισσότερο. Όπως είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη αποτελούν λοιπόν στους μεγαλύτερους χορηγούς επίσης αναπτυξιακής βοήθειας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην κυριαρχία των ελληνικών και των κορυφαίων ανά τον κόσμο και τη συνεχίζει τις προσπάθειές της. Αυτό ο λόγος πιο σημαντικό στο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι σε πολλά μέρη του κόσμου δυστυχώς το να ελεγχθεί η κορυφή από αυτό το πρόβλημα είναι μειονέκτημα. Πολλές γυναίκες βρίσκονται για θετική μεταχείριση της όλης της ζωής. Δεν πάνε στο σχολείο γιατί είναι κορίτσια, δεν βρίσκουν μια δουλειά γιατί είναι κορίτσια. Δεν έχουν πρόσβαση μάλιστα και σε βασικές υπηρεσίες υγείας επειδή είναι κορίτσια. Ούτε και τα παιδιά τους, οι γυναίκες τέλος πάντων. Και δεν έχουν δικαίωμα ούτε στην κοινωνική προστασία ή κληρονομιά που μοιράζουν. Όμως έχει απολυθεί και όπως το ξέρουμε πολύ καλά στην Ευρώπη γενικότερα, τα κορίτσια έχουν ίσικα είναι τα κορίτσια στην πρόσβαση στην εκπαίδευση με τα αγόρια και οι γυναίκες είναι αλήθειους χώρους και ευκαιρίες με τους άντρες, θα ωφελούνται όλη η κοινότητα συνολικά και η χώρα γενικότερα. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις πιο τέτοιες χώρες και κοινότητες, όπου οι γυναίκες αποτελούν συχνά μια καλή της οικονομικής ζωής της κοινότητας της χώρας. Λοιπόν, ο αγώνας κατά των διακρίσεων του λόγου φίλου δεν είναι οικονομικά σωστός, αλλά είναι οικονομικά έξυπνος.
για τους λόγους αυτούς οι ευρωπαϊκοί συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις αυτές των χωρών αυτών για να βελτιωθεί η θέση των κοινωνικών στην κοινωνία. Και είναι από τους λόγους που έδωσε στην πολιτική θεματική του συγκεκριμένου μήνα του Μαρτίου, έχει αφιερωθεί στο θέμα της γυναίκας των υποδοχιών. Υποστηρίζει μέσω προγράμματων για τη χειραφέτηση των κοινωνικών, όπως είναι τα προγράμματα κοινοποίησης, που μπορούν να βάλουν κάποια μεγάλη πρόσβαση χρηματοδότηση και να μπορούν να κάνουν κάποια. Να πάρουν πράγματα τέλος πάντων και να μπορέσουν να κάνουν κάποια δραστηριότητα ή μια δραστηριότητα. Βάσει αυτού του έργου, στο μέσο του έργου, η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζει ένα νέο σχέδιο δράση των φύλων στο πλαίσιο τη αναπτυξιακή συνεργασία, το οποίο θα είναι πιο ολοκληρωμένο, θα είναι καλύτερα εστιασμένο σε αποτελέσματα και θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένο και θα μεταφερθεί σε ιδιαιτερότητε των χωρών. Όπω σημείωσε ο αντίτροπο που προάγει την Εθνική Συνεργασία για την Ανάπτυξη, ο κ. Σμιλίτσα, είπε ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να συμβεί εάν η έλλειψη του παγκόσμιου πολιτισμού έχει μείνει πίσω. Και η πραγματικότητα που συνέχισε και τα πολίτε για τι αναπτυσσόμενε χώρε εξακολουθούν να πλήττονται σοβαρά τι διακρίσει και την προπόνηση του, δεν έχουν πρόσβαση στι πιο βασικέ υπηρεσίε όπω η υγεία, το νερό, η αποχέτευση ή η σωστή διατροφή. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι οι γυναίκε και τα κορίτσια είναι στο επίκεντρο όλων όσων κάνουν. Τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να κάνω αναφερθώ σε μια στην εκστρατεία του ΟΗΕ, η οποία έχει γίνει ευρέως γνωστή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που λέγεται είναι η εκστρατεία του μέσω του ΟΗΕ, με το χάρτα Χίπορση, που δίνεται η ευκαιρία στους άντρες περισσότερο και ειδικότερα στις πρώτες του εργάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουν αυτή την εκστρατεία του στόχο έχει να γίνει ισότητα των φύλων ένα σημαντικό ζήτημα τόσο για τους άντρες όσο για τους γυναίκες. Δεν είναι μόνο οι γυναίκες που μιλάνε πλέον στον έξω κόσμο να πούνε ότι είναι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σχέση με τους άντρες, αλλά δεν είναι και άντρες τώρα για να επιβεβαιώσουν και αυτό το γεγονός. Οπότε συμμετέχουν πιο έντονα και άντρε τώρα στον αγώνα με το διακρίσιμο που υφίστανται οι γυναίκε παγκοσμίω. Και αυτή η συνεργασία από η ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταφέρει σε μια υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο σύστημα τη βάση, τη πρόοδο, των δικαιωμάτων των ελληνικών και τη χειραπέτηση δεν έχουν τελευταία αρκετά πράγματα, αλλά ο δρόμο είναι ακόμα μακρύ. Και ελπίζουμε βήμα-βήμα και χρόνο με το χρόνο να υπάρξουν περισσότερα αποτελέσματα για εμάς τις γυναίκες. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια εντύπωση εκεί πέρα τη γυναίκα συνήθω στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την υποστήριξη του Διεθνούς Φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη δεν έχει μόνο το φεστιβάλ του Κιμαντέρ. Έχει ένα πολύ σημαντικό κάθε Μαρτίο, κάθε χρόνο. Νομίζω ότι εκτελείται από τι 9 ώρε το σημείο του Μαρτίου. Ένα διεθνές φεστιβάλ του Κιμαντέρ με πολλές συμμετοχές από όλο τον κόσμο και μόνο από την Ευρώπη. Και είχαμε την καλή πιστεύω ιδέα σα αμέσω με του υπευθύνου του Φεστιβάλ του Κιμαντέρ να εκτελέσω μια τάξη στι 21 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη με αναφορά σε γυναίκε, παραγωγού και σκηνοθέτε σε θέματα που λέξαμε 19 του Κιμαντέρ τα οποία αναφέρονται ιδιαίτερα στι θέσει τη γυναίκα και ιδιαίτερα στο ρόλο τη εκπαίδευση σε ό,τι αφορά την λύση τη θέση τη γυναίκα στην κοινωνία και στην οικονομία. Και με αφορμή αυτές τις πρόκλησεις, θα κάνω ένα
μια συζήτηση με το κοινό που θα παρακολουθεί τα ντοκιμαντέρ, ένα στρατηγό ο οποίο λειτουργεί ειδικού ανθρώπου από χώρε τη δημοσιογραφία και γενικότερα τη κοινωνία στη Θεσσαλονίκη, και μια συνάντηση λοιπόν με αναφορά στην θέση τη γυναίκα σε συσχετισμό με την προβολή των ντοκιμαντέρ στα οποία αναφέρθηκε. Αυτό λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη, για την ενημερωσή σα για τι 20-21 Μαρτίου. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο επόμενο βήμα του πρόεδρου του Δημοκρατικού Κοινοβουλίου και του Πανεπιστημίου. Μα έρθει. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω εικονοπλαστικά, αποζητώντας λίγο τον ελληνικό τίτλο της σημερινής εκδήλωσης, όταν ο αγγλικός τίτλος είναι «Η πάρα που είναι ενδιαίωση του εξωτερικού». Το Webster's ορίζει το νόμο «Empower» ως εξής. «To give legal authority», «To delegate legal power», «To give facilities or abilities». Αυτό με έκανε να ξεμασκεφτώ την προσέγγιση.
γιατί στην κοινωνική θέση η γυναίκα κατά την παράδοση του παιχνίδιου κατέχει προεξέχουσα θέση. Δεν μπορώ να αρνηθώ ότι η παιδεία μπορεί πράγματι να γίνει συγγνώμη κοινωνική ανώτερη. Ούτε μπορώ να αρνηθώ ότι αυτό μπορεί να αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Αλλά είναι πράγματι αυτό το πρόβλημα των γυναικών, η κοινωνική του θέση. Είναι το ζητούμενο συμμετοχή του στα κέντρα λήψης αποφάσεων, γιατί στη διεθνή βιβλιογραφία της λέξης empowerment κατά κανόνα προηγείται η λέξη οικονομία. Ο λόγος είναι απλός. Η οικονομική ισχύ μπορεί να φέρει και πολιτική ισχύ και αυτή με τη σειρά της καθοριστική επιρροή στις συνολικές εξελίξεις μιας χώρας. Στους σύγχρονους καιρούς μας, η εισόδοση των φίλων παίζει από την πλήρη. Αλλά θα προχωρήσω και να πούμε πιο πέρα. Η πρόταση στις γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων δεν εξαρτάται μόνο από την παιδεία. Κατά τη γνώμη μου όμως, το πραγματικό πρόβλημα βρίσκεται σε άλλο επίπεδο. Οι γυναίκες έχουν κερδίσει εδώ και χρόνια το δικαίωμα στην εκπαίδευση όπως και στην ψήφο. Η σεξιστική αντίσταση στη γυναίκα βρίσκεται πλέον πολύ περισσότερο στις φανερές και επιφανείς διαδικασίες αποκλεισμού τους από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, από τις θέσεις ισχύω στην επιχειρηματική κοινότητα, στο πολιτικό σύστημα, στο θελικό πλαίσιο. Και θα μου επιτραπεί να παρατηρήσω ότι δεν μιλώ για κράτη που ταξινομούνται στην κατηγορία των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών ή για να είμαστε κατά την αγγλική ορολογία των λιγότερων αναπτυγμένων ή των αναπτυγμένων χωρών, όπου οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές ενισότητες είναι τεράστιες. Αναφέρομαι στις λεγόμενες αναπτυγμένες χώρες, όπου θεωρητικά τουλάχιστον ο ισότερος ομφύλων αποτελεί μέρος του αποδεκτού συστήματος αξιών. Σήμερα λοιπόν θέλω να μιλήσω ευρύτερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να κερδίσουν την πολύπαθη ισότητα. Ταυτόχρονα θέλω να αναφερθώ και σε μερικούς από τους μύθους που έχουν καλυφθεί με στόχο την υποτίμηση του ρόλου της γυναίκας στην κοινωνία. Όσο και αν σας φανεί παράδοξο, εμείς οι ίδιες οι γυναίκες χρησιμοποιούμε τα ίδια όπλα με τους άντρες προκειμένου να πετύχουμε. Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη του National Bureau of Economic Research στο ΛΥΠΑ για τον ρόλο των γυναικών στην ιεραρχία των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη αναφορά στην Νορβηγία, έδειξε τα ακόλουθα. Σε 7 βαθμίδες ιεραρχίες που ήταν διαχρονικά ίδιες και σταθερές του μεγάλου βαθμού επιχειρήσεων, οι γυναίκες είχαν πολύ λιγότερες προοπτικές σε όλα τα επίπεδα σε σύγκριση με τους άντρες, και αφού είχαν ανοιχθεί υπόψη μια σειρά από παράγοντες εξίσωσης, όπως η ηλικία, η παιδεία, η διάρκεια παραμονή σε ένα επίπεδο και η εμπειρία. Ταυτόχρονα όμως η έρευνα έδειξε ότι σε εκείνες τις επιχειρήσεις, όπου ο αριθμός των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας ήταν μεγάλος, αντίστοιχα μεγάλος ήταν ο αριθμός των γυναικών στις κατώτερες βαθμίδες που κέρδισαν πρωτοβουλίες. Τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής, που δημοσιεύτηκε μόλις το Δεκέμβριο του 2014, οδηγούν σε δύο συμπεράσματα. Πρώτον, ότι η παιδεία μπορεί να εξισώνει τις προϋποθέσεις για το εμβάλλον των γυναικών, αλλά δεν διασφαλίζει την ισότητα των φίλων. Η προκατάληψη καλά κρατεί και με μεταδέσεις καταφέρει να εμποδίσει την προαγωγή και έτσι την πρόσβαση στην ισχύ. Το δεύτερο συμπέρασμα είναι κάπως θλιβερό. Στην προσπάθεια να σπάσουν τα αυτοκρατούμενα κατεστημένα, γυναίκες σε θέσεις ισχύως συμπεριφέρονται εξίσου σεξιστικά με τους άντρες. Η καλλιέργεια μύθων είναι ένα από τα όπλα που έχουν επιστρατευτεί στη μάχη των φίλων. Ένα μύθο είναι ότι οι γυναίκες, ιδιαίτερα σε οικογενειακές επιχειρήσεις, δείχνουν μια αποστροφή στην ανάλυση ρίσκου και στην υιοθέτηση νέας τεχνολογίας, ενώ αντίθετα εννοούν τον εμποδισμό και είναι επιρρεπή σε περισσότερες επιχειρηματικές αποτυχίες. Μια έρευνα και πάλι του National Bureau of Economic Research που δημοσιεύτηκε μόλις τον Ιανουάριο φέτος, μελέτησε σε βάθος λογικές επιχειρήσεις τον 19ο αιώνα, για τις οποίες υπάρχει πληθώρα στη σύνορα. Το συμπέρασμα ήταν σχεδόν συντακτικό. Οι αυτές γυναίκες είχαν εκτεταμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα στις οικογενειακές επιχειρήσεις, και προστάτησαν στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών που στήριξαν τη βιομηχανική επανάσταση. Θέλω να παρατηρήσω ότι αυτές οι αυτές έχουν χαμηλότερα επίπεδα παιδείας σε σχέση με τους άντρες της οικογένειας. Ελπίζω ότι αυτές οι αναφορές μου δεν θα δημιουργηθούν ως μια διάθεση να επιβαθμίσω τη σημασία της παιδείας στη μάχη των φίλων. Το αντίθετο μάλιστα. Θεωρώ όμως ότι είναι μια απαραίτητη αλλά όχι και ικανή συνθήκη στην προσπάθεια της γυναίκας να κατακτήσει τις θέσεις που δικαιωματικά της ανήκουν με βάση τα προσόντα της. Το μεγάλο πρόβλημα της γυναίκας είναι οι έμεσες και άμεσες μεθοδεύσεις που βάζουν όλα τα εμπόδια στην προσπάθεια αυτή. Αυτή τουλάχιστον είναι η κατάσταση στις αναπτυγμένες χώρες και στην υπονόμευση των μεθόδων που οφείλουμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας.
Και αυτή είναι η προσπάθεια που αποδείχνουν όπω δείχνει μια έρευνα τη Business Sendita στην Advisory Committee COSA, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2014 και αφορά το έτος 2012. Η έρευνα αφορούσε επιχειρήσεις της χώρας του ΩΣΑ, ειδικά τα μέτρα που λαμβάνουν αυτές τις επιχειρήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ισότητα των φύλων. Προέκυψε λοιπόν ότι το 66% των επιχειρήσεων που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο ανέφερε αύξηση του αριθμού των γυναικών στις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας. Παράλληλα, το 47% είχε εισάγει πολιτικές και πρακτικές που επιδιώκουν να προωθήσουν περισσότερες γυναίκες σε ανώτερες θέσεις μάθημα. Και 44% το έχουν κάνει ειδικά για την πρόθεση γυναικών στις ανώτατες θέσεις της επιχειρηματικής ιεραρχίας. Παρά την πρόοδο αυτή όμως, θα πρέπει να παρατηρηθεί ότι πάνω από τις μισές επιχειρήσεις δεν είχαν υιοθετήσει παρόμοιες πρακτικές. Αντίστοιχα στοιχεία έχουμε και από το ελληνικό χρηματιστήριο εμείς. Για παράδειγμα, στις εισηγμένες επιχειρήσεις, μόνο το 10% είναι γυναίκες, στις μικρότερες είναι μεγαλύτερο, όταν αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό όρο, μέσο όρο, είναι το 17%. Γι' αυτό και εμείς στο Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής και Κυβέρνησης, μία κοινή πρωτοβουλία, όπως ξέρετε, που σέβεται το Ελληνικό Χρηματιστηρίου, έχουμε κάνει στον κώδικα μία ειδική μνήμη. Ο δρόμος είναι μακρύς και θα παραμείνει μακρύς. Η μάχη αφορά αντιλήψεις, το καταλήψεις σε όλους και αυτές δεν υποχωρούν ούτε εύκολα ούτε γρήγορα. Γι' αυτό και οι προσπάθειές μας οφείλουν να είναι συνεχείς και σε όλα τα μέτρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καμπούλου, για την σημαντική και περιεκτική ομιλία σας. Πρέπει να αναφέρω το λόγο στην συνέχεια στην κυρία Παπαδία Θεράκη, την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πειραιώς, θα μας μιλήσει για θέμα η εκπαίδευση και ο ρόλος της ανάπτυξης. Παρακολουθείτε στο λόγο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα. Ιδιαίτερα τους ΦΤΕΦ που άρχισαν να τα ακούσουν και να ακολούθησαν. Η ομιλία μου είναι λίγο στατική του επιστέσεώς μου. Θα ήθελα, ο τίτλος της είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ανάπτυξη. Θα ήθελα να σας καταδείξω πολύ σύντομα πώς συνδέθηκε η εκπαίδευση με το κράτος, πώς συνδέθηκε η εκπαίδευση με την ανάπτυξη, αλλά και πώς η ίδια η έννοια της ανάπτυξης, ανάλογα με το πώς ερμηνεύεται, επηρεάζει την ίδια την εκπαίδευση πίσω. Και θα κάνω κάποιες αναφορές όσο προς την εκπαίδευση των γυναικών. Είναι η μέρα της γυναίκας, θεωρώ ότι είναι την ημέρα, αυτό όμως εγώ δεν είμαι τόσο ιδιαίτερη. Πιστεύω ότι είναι η ισότητα των φύλων. Πιστεύω ότι με μέτρα και με τον πολιτισμό που έχουμε αναπτύξει στην Ευρώπη, η ισότητα των δύο φύλων οφείλει να έχει εξελιχθεί. Βεβαίως, συμφωνώ με τον κύριο Χέμπορ. Η πρώτη μορφή συστηματική παροχή εκπαίδευση συναντάται στην κατάρρευση τη Ιταλία από την Αγία Χαλκιδέα, όταν παράλληλα στα τέλη του 11ου αιώνα του Χριστού, πρώτο νομοθέτησε ότι όλα τα παιδιά των πολιτών πρέπει να μαθαίνουν γράμματα και μπορεί να πληρώνουν του μισθού των Πασχάλων. Από εκεί και μετέπειτα, το δείχνουμε τη εκπαίδευση ω πολιτική λειτουργία, ασχόλησε όλου του μεγάλου του τρόπου. Και ενώ ο σοφιστή πρωταγόρα στο νομόδιο του εταιρικό διάλογο, απαντώντα σε ερώτημα του Σοκράτη, αν φέρνει στην ατομική ωφέλεια, προκύπτει από την ασφαλεία σε ισορροπία από την κοινωνική, ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του κάνει αναφορά στην ύψιστη σημασία τη παιδεία ως τις πιο σπουδαίες προϋπόθεσεις για την υγιή εξέλιξη του πολιτεύματος. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η παιδεία πρόκειται να κάνει δυνατή τη γέννηση μιας κοινότητας. Δίνεται η έμπνευση δηλαδή στην έννοια του πολίτη, με ακριβώς αυτό που είπε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κωνσταντίνος Τσάκος τονίζει ότι η πολιτεία είναι το καθήκον της παιδείας, αν πρέπει να διασφαλίσει και να ελέγχει την πορεία και τη συνέχεια της. Επιπλέον, η πολιτεία μας της εκπαίδευσης πρέπει να φροντίζει για τη διάβαση της σκέψης, της αίσθησης και του ήθους, τη διάβαση του υγιού σώματος και να προσεγγίσει ανεργία στην πνεύμα, την επαγγελματική εκπαίδευση,
καθώς και την αγωγή του πολιτή, ώστε να είναι ένεργος και να συμμετέχει στεγνά. Η εκπαίδευση επίσης έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη ενός κράτους, αλλά και με την αναδιανομή του εισοδήματος των πολιτών. Ελέ, θα πάω εδώ. Η εκπαίδευση λοιπόν θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την ανάπτυξη ενός κράτους, αλλά και με την αναδιανομή του εισοδήματος των πολιτών. Τα άτομα με μεγαλύτερη εκπαίδευση έχουν περισσότερες ευκαιρίες πρόσβασης σε καλύτερες θέσεις στην αγορά εργασίας. Στο μεταπολεμικό κόσμο, επειδή ξεκίνησε και η διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, η εκπαίδευση εκλαμβάνεται ως δημόσιο άγχος και κατοχυρώνεται ως δικαίωμα της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η εκπαιδευτική πολιτική αναπτύσσεται ως δυτική συνιστόσα του κυβερνητικού κράτους, με αποτέλεσμα την κηρύκτηση της παρεάν δωρεάν εκπαίδευσης σχεδόν σε όλες τις μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη. Ωστόσο, σήμερα αυτή η σχέση εκπαίδευση κράτους έχει διαταραχθεί προς όφελος της αγοράς. Επίσης, συχνά η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως μια τεχνοκρατική λειτουργία, ενώ αποτελεί μια λειτουργία καθαρά πολιτική που απαιτεί πολιτικές αποφάσεις και ανθρωπιστικές κατευθύνσεις. Η ανάπτυξη συχνά εκλαμβάνεται λαθασμένα ως μια οικονομική φύσεως διαδικασία. Ωστόσο, αποτελεί ένα πολυδιάστατο φαινόμενο με οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται και εξαρτώνται. Η στρατηγική για την ανάπτυξη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρόλο που είναι πολυδιάστατη και περιλαμβάνει στοιχεία αυτής της λογικής, φαίνεται ωστόσο ότι ακολουθεί μια ιδεολογική προς όφελος της οικονομίας του ΣΕΝΣ. Και τελικώ ένα αναπτυξιακό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση τίθεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Ακούσα και πριν την κυρία Καραγκίδου να λέει ότι αν ενισχύσουμε την εκπαίδευση των γυναικών στον τρίτο κόσμο, θα έχουμε περισσότερα οικονομικά ωφέλη. Το υψηλό εκπαιδευμένο παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό, μαζί με τους δημιουργικούς και καινοτόμους πολιτές, θα συντελέσει ώστε αυτή η πρωταγωνιστή στην παγκόσμια οικονομία. Ο στόχος για την κοινωνική συνεχή είναι εκεί, σε λιγότερο βαθμό βέβαια, και η εκπαίδευση και η κατάκτηση αναφέρεται στο δικαίωμα στο χάρτη των δημιουργικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οφείλεση μια τέτοια προσέγγιση οφείλεται προς την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ξεκίνησε ως μια οικονομική ένωση. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, η προσέγγιση αυτή οφείλεται επίσης και στον υπεραλισμό των οικονομικών, στην τάση δηλαδή επέκταση των οικονομικών θεωριών και εργαλείων και σε άλλα πεδία όπως η εκπαίδευση, εκτός της εμβέλειάς τους, με το επιχείρημα ότι διαθέτουν καλύτερο ενεργητικό και μεθοδολογικό οπλοστάσιο σε σύγκριση με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες. Η παραπάνω τάση επιβράβησε τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη, όρος που δεν είναι αξιολογικά ουδέτερος όπως τον ανέφερα, αλλά ορίζεται και στη συνέχεια καθορίζει τις αλλαγές και τους αναπτυξιακούς στόχους σύμφωνα με την κυρίαρχη ιδεολογία. Είναι διαφορετική η προσέγγιση της ανάπτυξης από τον ΟΗΕ, που αναπτύσσει τη λογική της εκπαίδευσης για την αγρικόρα ανάπτυξη μέσω του UNESCO, από την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση αποτελεί μόνο για να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πιο ανταγωνιστική οικονομία παγκοσμίως. Μια γέφυρα των δύο προσεγγίσεων προσφέρει τη συζήτηση που άνοιξε για τον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ανάπτυξης το 2015. Μεταπολεμικά, οι προσεγγίσεις όπως την ανάπτυξη ενισχύθηκαν και υλοποιήθηκαν με τη συνδρομή των διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΣΑ, οι οποίοι έχουν κυρίως οικονομική φύση. Μετά τη δεκαετία του 60, στην πραγματικότητα, ανάπτυξη σήμαινε λιγότερο κράτος και απολύθμιση των αγορών και συνδέθηκε με τη λογική των αυτολογικών επιλογών και της μεγιστοποίησης της ωφέλειας. Η νεοκλασική θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου εξετάζει το ρόλο της εκπαίδευσης στην ανταγωνιστικότητα και στις αμοιβές από την εργασία. Και κατά επέκταση στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, όπως είχε πρωτοαναφερθεί από τον Άντων Σμιθ. Άτομα και κοινωνίες δρούν ορθολογικά και υπολογίζουν πώς θα μεγιστοποιήσουν τα ωφέλη τους από την επένδυσή τους στην εκπαίδευση. Η αντίληψη ότι η γνώση αποτελεί ισχύ, ακούσαμε, και συμβάλλει στην ανάπτυξη, αναδεικνύεται και από την νεοκλασική σχολή του Σικάγου και τις θεωρήσεις του Τζον Στίγκλερ. Σύμφωνα με την παραπάνω αντίληψη, οι διάφοροι τομείς πολιτικής αντιμετωπίζονται ως ιονία πολλές και οι πρώτες μέσα σε αυτού
πρέπει να είναι η ίδια. Όταν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες έχουν το πολύ σχολείο, όταν το είδες επίσης, πίσω, πίσω, πίσω. Άρα, μια γνωστά. Κι άλλο, εκεί. Όταν οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες συμπεριλήθηκαν προς διαπραγμάτευση στο παγκόσμιο οργανισμό εντολής στα μέσα της δεκαετίας του 90. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες αποτελούν για κάποιες χώρες βασικό στοιχείο της μεγέθυνσής τους, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο ανάγκητο τεχνικό τους προϊόν, όπως είναι η περίπτωση της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μπορούσε αντίστοιχα να συμβεί αυτό στην Ελλάδα, να πάρει το προϊόν. Θα μπορούσε η Ελλάδα να αξιοποιήσει το ψηλά εκπαιδευμένο δυναμικό της και να αποτελέσει ένα ευρύτερο κέντρο. Βλέπετε τον ευρωπαϊκό χάρτη της χώρας, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η αποτυχία της παραπάνω στενά οικονομικής προσέγγισης οδήγησε στη μεταβάθμιση του συνέχιση και τα νέα οικονομικά της ανάπτυξης, η οποία υιοθετήθηκε από την ανθρώπινη ανάπτυξη και εφαρμόστηκε σε χώρες σε μετάβαση. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, το κράτος και οι διάφοροι οικισμοί παίρνουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούν παραγωγικά, αλλά συμπληρωματικά διαπρόβλεπτα τις ατέλειες και ελέγχουν τις παράνομες πρακτικές της αγορές. Σύμφωνα με τον Στίγκλιτς, ο ρόλος των κυβερνήσεων είναι βασικός για την ανοχή υποδομών και ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους, που θα οδηγήσει σε ισχυρή επιστημονική και τεχνολογική βάση και κοινωνική συνοχή. Κατά την περιοχή του 90, αναπτύσσονται οι θεωρίες της ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης. Η ανάπτυξη των χωρών και των επιχειρήσεων εξαρτώνται από τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και στη νέα γνώση που παράγεται διαχέεται στο παραγωγικό ιστό από τον ένα τομέα στον άλλο, δημιουργεί εξωτερικές οικονομίες κλίματος και μετουσιώνει τη καινοτομία και τεχνολογικές βελτιώσεις ή νέα αναπάντα. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, μελετά τη επίδοση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της τεχνολογικής αλλαγής στην ανάπτυξη της οικονομίας, παράλληλα που ήταν ήδη επισημανθεί από τον Σούμπερ του 1934, ο οποίος είχε επίσης επισημάνει ότι πολλές φορές η δημιουργία και η δυναμική νέων επιχειρήσεων κλάδων συνεπάγεται με την ειδική καταστροφή παλιών και μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι παραπάνω ιδέες είναι εδώ τη συμμάχη τη κοινωνική στρατηγική τη Λισαβόνα και του Ρόμπερτ Σίγουρ. Οι ελληνικές μελέτες, ωστόσο, δεν δείχνουν πάντα μια ειδική σχέση μεταξύ των επενδύσεων στην εκπαίδευση ως προς την ανάπτυξη. Μια σειρά παραμέτρων, δημογραφία, γεωγραφική θέση, υποδομές, επίπεδο βασιλόμενου πληθυσμού, ποσοστό ψήφισης, ποιότητα της εκπαίδευσης κλπ. Πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό των πολιτικών. Η υπόθεση ότι η μεταφορά της τεχνογνωσίας ή της γνώσης στις πολιτικές που υστέρουν, ότι θα ενισχύει την ανάπτυξή τους, δεν βρίσκει πάντα εφαρμογή και είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της πολιτικής στις τρίτες χώρες. Αντίστοιχο προβληματισμό υπάρχει για το σχεδιασμό οριζόντια ευρωπαϊκών πολιτικών για την εκπαίδευση και την έρευνα, με μεγάλες σε χώρες που χρησιμοποιούνται οριζόντια σε χώρες με μεγάλες ανισότητες ανάπτυξης, υποδομών και δυνατοτήτων. Πολλοί μελετητές διαπιστώνουν ένα διαδικό φαινόμενο ανάπτυξης κοράνου, όπως θα δείτε, ή κέντρο περιφέρειας των ευρωπαϊκών χώρων, όπου οι κεντρικές περιοχές εξάγουν προϊόντα και υπηρεσίες της υψηλής τεχνολογίας προς τις περιφέρειες και οι περιφέρειες προϊόντα χαμηλής τεχνολογίας εξωτερικά και μεταλλητικά προϊόντα προς το κέντρο. Κατά τη στοιχεία, τόσο σε επίπεδο πανεπιστημίων όσο και ερευνητικών κέντρων, παρατηρούμε μια αντίστοιχη γεωγραφική συγκέντρωση και δικτύωση των αρίστων στις βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Εκεί όπου εξαιτίας της παραγωγικής δομής υπάρχει και η αντίστοιχη ζήτηση για υψηλά εκπαιδευμένο προσωπικό και αρνητικά αποτελέσματα. Η διαφοροποίηση αυτή επιτείνεται λόγω της οικονομικής κρίσης. Αν πάρουμε το παράδειγμα της ανώτατης εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι εν μέσω κρίσης χώρες όπως η Γερμανία, η Σουηδία, η Γαλλία άφησαν τις δημόσιες δαπάνες για να ενισχύσουν τις οικονομίες της γνώσης, άλλες όπως η Ολλανδία και η Σλοβακία τις εξοπλόγησαν και άλλες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ουγγαρία και η Ελλάδα, τη σύμπτωση όλες που την οικονομική κρίση τις μείωσαν. Οι μειώσεις στην Ελλάδα είναι μάλλον δραματικές, με περικοπές άνω του 50% του προϋπολογισμού των ευρημάτων. Χθες μάλιστα γνωστήκε ότι όσοι σωτηρήσει θα αφαιρεθούν τα αποτελεσματικά από λογαριασμό έρευνα των πανεπιστημίων εν είδη εσωτερικού οργανισμού. Εάν δούμε τα κονδύλια της έρευνας και της καινοτομίας, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο ανησυχητική, αφού το χάρημα όλα είναι και μεγαλώνει. Βλέπετε τις μεγάλες προσκλήσεις, η μικρή πράσινη που σκάσει το τέλος είναι η Ελλάδα.
Σουηδία, Γερμανία, Γαλλία και Αυστρία άφησαν τι δαπάνε για ελληνική κοινωνία. Για την Ελλάδα, η μόνη σημαντική πηγή χρηματοδότηση πλέον είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Στο μεταψυχοπολεμικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, αναδύεται η συζήτηση πίσω από το ρόλο τη γνώση ω περιθωριστικείο. Το κράτο που κατέχει τη γνώση και διαχειρίζεται τη ροή τη πληροφορία είναι αυτό που ενδυναμώνεται με όλο τη ισχύω, εφόσον κατορθώνει να αξιοποιήσει το διαλογικό κεφάλαιο που διατίθεται σε τομεί τη άμυνα και τη οικονομία. Τα προφητικά λόγια του Μίστον Τσότσιλ για το κατορθώνει του Μπέλεγκο θα είναι η αυτοκρατορία των εγκεφάλων που τροφοδοτούν στι μέρε μα ένα ιδιόρυθμο πόλεμο για την προσέγγιση των ταλέντων μεταξύ επιχειρήσεων και χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ιαπωνία, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που κατά αναλογία με την ισορροπία ισχύως, επιδιώκουν την ισορροπία των εγκεφάλων. Τα ευρωπαϊκά κράτη χρησιμοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα, το Erasmus Mundus στο Μάιο του Ρήν, υποδοχθείς και πολιτικές και επιστημονικές βίζες για την προσέγγιση ταλέντων, αλλά και την παρεμβόληση τη διαρροή εγκεφάλων από την Ευρώπη. Σήμερα, ο πρόεδρος Ομπάμα έχει προβεί στη μεγαλύτερη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας στα χρονικά των ΗΠΑ και ενιάζει πρωτοβουλίες για αξιοποίηση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μεγαλύτερη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και ειδικότερα στις επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, με στόχο της ανάπτυξης ενός παγκόσμιου επίπεδου ανθρωπίνου δυναμικού ως βάση της στρατηγικής για την αμερικανική καινοτομία, που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη και ποιοτική αντιδέσμευση. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της έξυπνης ανάπτυξης για την Ευρώπη 2020, αναπτύσσει διάφορους στόχους και λαμβάνει μια σειρά πρωτοβουλειών για την ενίσχυση της εκπαίδευσης με στόχο την κοινωνία της καινοτομίας. Η Ευρώπη δημιουργεί χώρους, όπως τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπου η γνώση κυκλοφορεί ως πέμπτη ελευθερία. Δημιουργήσει επίσης τον Ευρωπαϊκό Χώρο για την έρευνα. Έτσι ώστε με αναβαθμίδες προγράμματα όπως είναι το Erasmus Plus και το Horizon, όπου έχει μεγάλη χρηματοδότηση να μπορέσουν να προσελκύσουν ερευνητές, αλλά αντίστοιχα να προσελκύσουν τους ερευνητές στην Ευρώπη. Μήπως θα μπορούσα να το πιστεύω. Μια μερικά τσάλα που μας. Κοιτάξτε το τσάλο. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε μια ανάπτυξη στο πεδίο της έρευνας και στους στόχους για την Ευρώπη 2020, όπως θα δείτε, οι γυναίκες αλλά πολύ περισσότερο του σχολείου και του εταιρείου. Έχει φτάσει μάλιστα το όριο κάτω του 10% που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχολική διαδρομή. Οι γυναίκες επίσης έχουν μεγαλύτερα ποσοστά μέσα στην ανώτατη εκπαίδευση. Με υπολογιστικούνται όμως στις επιστήμες ρυθμίσης, δηλαδή στις επιστήμες της τεχνολογίας. Αυτό που θέλετε είναι αυτό που είπε η κυρία Μεφέρου πριν, ότι μπορεί να έχουμε γυναίκες με πολύ ψηλά ποσότητα, με πολύ ψηλό βαθμό εκπαίδευσης, που είναι διαφορετικά, αλλά πολύ το θεωρούμε φυσικά εξορροπής, της ισόρροπης δηλαδή του γυναικών στις καλλιτέχνες και της ιεραρχίας, ενώ αν δούμε τις πρώτες τοποθετήσεις της ιεραρχίας, αλλά και της ακαδημίας, θα παρατηρήσουμε ότι προστατούν οι άντρες σε υπερβαστικά υψηλό αριθμό. Οι γυναίκες επίσης έχουν συναντηθεί περισσότερο, διότι έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό στην ελεγγύηση του πρόγραμμα. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως βλέπετε σε όλες τις χώρες και στην Ολλανδία, αλλά και στην Ελλάδα, και γίνεται μια προσπάθεια για επιστροφή των επιστημόνων, η οποία είναι η λύση για όλα αυτά. Η λύση είναι τουλάχιστον στην αφορά την Ελλάδα να σταθούμε, να κάνουμε την δημιουργική καταστροφή που ανέφερα πριν, για να σταθούμε σε νέες μορφές των χρηματικότητας που μας είπε την έλευση της γνώσης και στην αξιοποίηση και των γυναικών και των διαδρομιών μεγάλης γνώσης τους, να μην υποκοσχολούνται σε επιχειρήσεις που είναι λάθος εργασίας. Όλα αυτά τα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά που ανέφερα, προσθέτουν σε καταναλωτική βάση
Και εγώ μπορούσα να διεκδικήσω σχετικά πολύ σε ένα πανεπιστήμιο, χωρίς ιδιαίτερους ανθρώπινους πόρους και οικονομικούς πόρους. Παρά αυτά, οι λογικές έχουμε συνηθίσει ότι εμείς στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά διεκδικούμε και πέρα από τα προγράμματα, προγράμματα τα οποία συνδέουν το αντικείμενό μας με την εκπαίδευση και με τις άλλες πρακτικές εκπαίδευσης. Αυτά είναι προγράμματα με διάδοση της Ευρωπαϊκής Ιδέας στην Ιστορία, αυτό είναι το πρόγραμμα μέσα, όπως βλέπετε. Δημιουργήσαμε μαζί με τα σχολεία ένα τύπο σχετικά με την εκπαίδευση και ένα υγιή. Προχωρήσαμε και εκπαίδευσαμε με εκπαιδευτικούς με το πρόγραμμα EuroExcels. Εδώ σε άλλα εκπαιδευτικούς με το μάθημα της εκπαίδευσης. Τους εγώ να κάνουμε τους ομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Προχωρήσαμε να φτιάξουμε κόμματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προχωρήσαμε με τα ηλικία. Όταν περάσαμε περίπου 600 μαθητές και 86 αθλητές σε διάφορες χώρες της Ελλάδας, συνεχίζουμε και φέτος με ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, συμμετέχουν σε αυτό δεσμευτικούς, πάρα πολλές φοιτητικές, δημοτικές φοιτητές, κοινωνικές οργανώσεις. Δημιουργήσαμε και μια ηλεκτρονική σελίδα και εφαρμογή κινητά. Τώρα θέλει να δείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί και η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελλάδος. Για να χρησιμοποιηθεί σωστά το ανώτερο δυναμικό και τα ελληνικά εκπαιδευτικά ελλείμματα, τα οποία για να κατέχουν αριστεία θα πρέπει να συμμετέχουν με την πολιτεία. Σα ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαρέκη, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι είχα καλή έκπληξη να σας καλέσω το κεντρικό μου ομιλητήριο. Πολύ περιεκτική και εξαιρετικά σημαντική ομιλία σας στην στατιστική που παρατέσατε. Να υπογραμμίσω, αν και είναι προφανές, ότι η σημερινή έκπληξη θα ήταν τεράστια. Και εγώ δεν ξέρω για τα προβλήματα του ήχου, ούτε μας βλέπουν, μόνο μας ακούν επίσης. Έτσι είναι το τώρα. Περνάμε τώρα στην επόμενη ομιλητήρια. Την κυρία Βασταδεπούρ, πρόεδρο της Μήνους Αλυσμού και συνεργάτης του γραφείου. Θα μας μιλήσει με θέμα του 2015. Ποιος πιστεύει αν είχε ότι η θεματικότητα έχει φύγει. Γραφτή όλα, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ακούγοντας πολύ προσεκτικά τις προηγούμενες ομιλίες, θέλω να λειτουργήσω τώρα λίγο συμπληρωματικά και νομίζω ότι έχουμε καλύψει τα περισσότερα θέματα για να δώσουν μια πιο οριστική προσέγγιση. Άρα, παρόλο που έχουν κάποια καπέλα σε σχέση με φορείς συλλογικού που ασχολούνται με την γυναίκα, θα μιλήσω πιο πολύ με τα μάτια και τα βιώματα μια γυναίκα, μητέρα, συζύγου και επιχειρηματία. Γιατί μέσα από αυτή τη δική μου πραγματικότητα έχω παρατηρήσει και συνεχίζω να παρατηρώ τι είναι αυτό που μα βγάζει μπροστά, τι είναι αυτό που μα κρατάει πίσω, τι είναι αυτό που βιώνουμε, ποια είναι η πραγματικότητά μα. Το πρώτο πράγμα το οποίο επαναλαμβάνω πιστά σε κάθε δημόσια ομιλία και θα συνεχίζω να το κάνω, όχι γιατί δεν έχω κάτι άλλο να πω, αλλά θέλω να δημιουργήσω μια νέα κουλτούρα, είναι ότι έχω κουραστεί να συστήνω φέροντα και είμαι γυναίκα επιχειρηματία. Το να προσδιορίζω τον φίλο μου με κάνει να ότι έχω αποτύχει ω γυναίκα, γιατί θα έπρεπε να σα έχω πει συμφωνητικά ότι είμαι γυναίκα. Αυτό οι άντρες δεν το κάνουν και πολύ σωστά πράξουν. Κανένας άντρας δεν κάνει δουλειά στη συνάντηση επιχειρηματίας. Είναι επιχειρηματίας. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι κάπου και εμείς οι ίδιες δεν συνειδητοποιούμε ή δεν καταλαβαίνουμε ότι βάζουμε μπροστά κάποια εμπόδια ή τα συντηρούμε που τα δημιουργούν οι ίδιες. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσω να το λέω σε όλες τις ομιλίες, ας σταματήσουμε και είναι και το πρώτο και το θα ήθελα να περάσω σε επίπεδο παιδείας, να λέμε ότι είναι επιχειρηματίας. Το βλέπουμε στο τι είναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι εγώ, το 1983, γυμνάσιο τότε, πήγα στο ΣΑΕΚ, φιλέο. Το ΣΑΕΚ το φιλέο σημαίνει ότι ήμασταν μόνο κορίτσια. Ποιο ήταν το θετικό σου αυτό, γιατί εγώ είμαι μια υπέροχη γυναίκα με το φιλέο, είναι ότι κατάφερα να διεκδικήσω κάποιες θέσεις, ήμουν πρόεδρος για τους μελούς, σχεδόν πάντα. Κατάφερα λοιπόν να διεκδικήσω αυτές τις θέσεις, γιατί δεν είχα καν το περιορισμό του στερεότυπο ότι κάποιος άντρας είναι καλύτερος κάποιο αγώνα να το διεκδικήσει. Σύμφωνα με μελέτες,
βλέπουμε ότι οι γυναίκες, παρόλο που έχουν τα ίδια προσόντα με τους άντρες, δεν τολμούν να το διοικήσουν. Δεν αισθάνονται 100% σίγουροι. Άρα, αν είναι μια θέση, ας πούμε, εργασίας, ο άντρας με ίδια προσόντα με μια γυναίκα δίπλα, παρόλο με μια, δύο παγκοσμιότητα, δύο εργασικά, θα διοικήσει και πολύ σωστά θα πράξει για μια φορά αυτή τη θέση. Η γυναίκα δεν θα το κάνει. Γενικότερο χαρακτηριστικό που έχω παρατηρήσει είναι ότι οι γυναίκες δεν βγαίνουν να μιλήσουν ή να διοικήσουν ή να κλείσουν κάποια δουλειά, αν δεν είναι 100% σίγουρες για αυτό που θα πούμε, για αυτό που θα προτείνουμε, το οποίο είναι σαφέστατα ποιοτικό, χαρακτηριστικό, είναι επαγγελματισμός, αλλά είναι και χάσιμο δουλειά. Μένει πίσω. Ο άντρας με πολύ λιγότερε και δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος πιθανόν να μην είναι προετοιμασμένος, να μην μπορεί να υποστηρίξει μια δουλειά, θα βγει μπροστά να την διοικήσει, γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πάρει. Και μπράβο στους άντρες και σε αυτό. Θα δώσω πολλά μπράβο στους άντρες, γιατί πρέπει σήμερα με την μέρα της γυναίκας να επιμείνω ότι πέρα από γυναίκα είναι και σύζυγος και μητέρα. Και αυτό το καταφέραμε στην εβδομάδα. Το γεγονός ότι ένας αθμός επιτυχίας ή μπορώ και κάνω όλα αυτά που κάνω και τρέχω με δεξιά και αριστερά και δουλεύω τόσο σκληρά, αλλά επειδή δουλειά τα θέλω, είναι επειδή κάποιος με βοηθάει στην διευθύνση όλων αυτών των πραγμάτων που είναι η πραγματικότητά μας. Έχουμε ένα παιδί, έχουμε τον γιατρό, έχουμε το σπίτι, έχουμε το σούπερ μάρκετ, έχουμε τα προσωπικά μας. Τι θα κάνουμε όλα αυτά. Κάποιος είναι πίσω και στηρίζει. Αυτό λοιπόν, αυτή τη στήριξη πρέπει να την αναδείξουμε σε αυτό το παιχνίδι που είναι πραγματικότητά μας και δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι πρόγραμμα, είναι σήμερα. Σε αυτό δεν είμαστε μόνοι, σε αυτή την κοινωνία δεν είμαστε μόνοι. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι άντρες και οι γυναίκες όμως. Πρέπει να τους καλέσουμε και πρέπει να τους καλέσουμε. Και εκεί νομίζω παίζει ρόλο πάρα πολύ παιδιά. Νομίζω ότι παίζει ρόλο η κουλτούρα. Παρατηρώ παιδιά μου με 5 ετών. Παρατηρώ παιδιά μου ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει πάλι. Τι να κάνουν. Του αρέσουν τα αυτοκίνητα και τα αεροπλάνα. Τι σημαίνει αυτό. Είναι στερεότυπο. Δηλαδή μην πάμε και στην άλλη πλευρά. Εγώ προσωπικά έχω σχέδιο που του αρέσουν και τα αεροπλάνα. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα του πω όμως άμα πάτσε και κατέβει το τελικά και την πάρει, τι κάνει παιδί μου. Ούτε το παιδί μου θα μάθει ότι το πιάτο κλαίνεται μόνο από μια γυναίκα. Το πιάτο κλαίνεται από αυτό που χρησιμοποιείται. Γιατί αυτό σημαίνει σεβασμό. Ούτε όμω εγώ θα κάνω μια επανάσταση αν φλόγω και θα πω ότι δεν θα πλέον τα πιάτα για την γυναίκα. Εγώ που μιλάω για πραγματικότητά μου, πραγματικότητά μου είναι και έχουμε πιάτα, και αν δεν τα πλύνουμε, θα βοηθήσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πλέον πρέπει πλέον να κοινόμαστε με βάση πραγματικότητα. Το δεύτερο κομμάτι που βρισκόμαστε σε έναν φοβερό αντασμό επιχειρηματικότητα. Η κρίση έχει προσφυγήσει την στιγματισμένη επιχειρηματικότητα παλιά, που ακούγαμε και στη Σόμπερ. Σίγουρα κάποιον άνθρωπο, εγώ από την επιχειρηματία στην Ελλάδα, κάτι έτσι σαν βουνό, τεράστιο, μπορεί να πού, είναι μουστά και έτσι κάπου πολύ, 2 μέτρα. Αυτό δεν ισχύει πια. Και ευτυχώς όλη αυτή η οικονομική κρίση έχει οριστοποιήσει και έχει αναδείξει τις δυνατότητες και τη δημιουργική και συλλογική γνώση η οποία επιτρέπει η επιχειρηματικότητα. Προσωπικά την απολαμβάνω. Χάρη στην επιχειρηματικότητα, όπω λέω, κατάφερα 7 μήνες να μείνω στο σπίτι μου χωρίς να το καταλάβει κανέναν γιατί εργαζόμουν και να θυλάζω το παιδί μου. Που για μένα είναι σημαντικό. Δεν μεταφέρω σε επιχειρηματικότητα για όλους. Και αυτό ισχύει για ένα άντρα ή για μια γυναίκα. Η επιχειρηματικότητα έχει κάποια χαρακτηριστικά. Αυτό το ξέπαινο, το ότι όλοι του βάζουν το στάνταρ, πολύ στάνταρ. Νομίζω στην Ελλάδα ότι ζούμε το πόνο του στάνταρ. Όλοι πρέπει να ξεκινήσουν, κάνουν μια δουλειά. Μάλιστα είχε έρθει πρόσφατα και μια νεανική κοπέλα στο γραφείο μου, μου λέει: έχω έρθει να δείτε τι είναι, γιατί ξέρει να ξεκινήσουν. Και κοίταζε, και λέω: του οπλοκίνητου δεν ξεκινήσει απολύτω καμία επιχείρηση. Απολύτω καμία επιχείρηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι νέοι άνθρωποι, οι νέες κορίτσια και αγόρια, έχουν μία έλλειψη ιδεών στην Ελλάδα. Άρα, τα λόγια είναι αυτή τη στιγμή από να επενδύσουμε στο πώς και να βγούμε μπροστά, να είναι γυναίκες, αν είναι νέες, καλούμε να δημιουργήσουμε σύνολα ιδεών. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ιδέες. Οι έρευνες δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ικανές ιδέες. Υπάρχει διάθεση. Να αποφύγουμε την επιχειρηματικότητα ανάγκης, η οποία όταν η ανάγκη είναι μια καλή ιδέα, τότε είναι επιστηματικότητα, αλλά όταν η ανάγκη είναι απλώς η ανάγκη
χωρίς γάμα σε ενεργεία να γεννηθεί, είναι το κίνημα. Σε αυτό λοιπόν το ξέφρυμα της επιχειρηματικότητας, στο ξέφρυμα του στάδα, έχει έρθει το ξέφρυμα του μέντορα. Έχουμε γίνει όλοι μέντορες, έχουμε γίνει όλοι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και δεν αντιλαμβανόμαστε τι βρίσκουμε τη ζωή των ανθρώπων. Εγώ πάω να σα πω με μαθηματική ακρίβεια ότι τουλάχιστον ένα άνθρωπο την εβδομάδα που δεν γνωρίζω περνάει από το μήνυμα. Για να μοιραστεί μια ιδέα που την έχει μελετήσει πριν λαχανικά, εθελοντικά βασικά έτσι. Το συνέδριο μου σίγουρα κάποια στιγμή θα με απολύσει. Βλέπεις αυτά τα παιδιά και λες, είναι η ζωή τους. Δεν μπορώ εγώ να αρχίσω να λέω, κάνε τη ζωή μου. Κάνε αυτό, θα σου κάνω εγώ μέτρο. Μα ξέρω γιατί δεν είναι μέτρο. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν καν τι είναι μέτρο. Υπάρχει σε αυτό το πράγμα, θέλω να κάνω το μέτρο, είναι πάρα πολύ δυνατικό να έχει κάποιο να μιλήσει με έναν άνθρωπο. Πραγματικά είναι εξαιρετικό και αυτό είναι και το θετικό μέτρο. Όταν σε προσδιορίζει ο καθοδηγούμενο ή η καθοδηγούμενο μέτρο. Αλλά εκείνη την ώρα είναι η πρόσφυγη μου να ανοίξω ένα ρημάνι βιβλίο και να εκπαιδευτώ να διαβάσω τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τι δεξιότητε απαιτούνται. Γιατί πλέον απέναντί μου ή δίπλα μου έχω έναν άνθρωπο ο οποίο έχει έρθει για να πάρει κάποια καθοδήγηση από μένα. Άρα πρέπει όλο αυτό το σύστημα λίγο να στο ρυθμιστεί και να μην πιστικίζουμε τόσο δυναμικά σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί χάνουμε πάλι την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε όλο αυτό. Γυναίκες και άντρες. Οι γυναίκες, πάντω πρέπει να πω γιατί οι περισσότερες που περνάνε από το βιβλίο, έχουν πάρα πολύ καλές ιδέες. Οι έρευνες δείχνουν γενικότερα ότι η κίνηση της επιχειρηματικής δράσης φαίνεται πιο πολύ να είναι με τους άντρες. Ξεκινάμε πιο πολύ δυναμικά να ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Μάλιστα, στατιστικά του Ιωπαίου έχουμε δείξει ότι και αφού ξεκινήσουν, ας πούμε, άντρες ή μέχρι λίγο από τις ολιάδες, οι καθιερωμένες εταιρείες θα δείξουν ότι μετά από 2-3 χρόνια η επιχείρηση θα πάνε σε κέντρα ατρόμου. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Κάποιος πρέπει να κάτσει πίσω, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με τα πολίτη, με όλα αυτά και αμέσως το λόγο θα τους διορίσει ότι το κάνει η νέα. Η κρίση σίγουρα θα φανεί πολύ όταν ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα βγούμε. Θα φανεί πολύ τι έχει αρχίσει η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα εάν η κρίση έχει δημιουργήσει περισσότερες, έχει οδηγήσει περισσότερες γυναίκες στην επιχειρηματικότητα ή αν έχει τραβήξει περισσότερες γυναίκες πίσω από την επιχειρηματικότητα στο σπίτι. Θα τα μετρήσουμε μετά. Πάντως, μια έρευνα που έχουμε κάνει έχει δείξει ότι οι γυναίκες φοβούνται. Και το εντυπωσιακό είναι ότι το δείξαν οι γυναίκες οι οποίες είχαν επιτυχημένες καριέρες και επιχειρήσεις. Οι ίδιες αυτές οι γυναίκες ομολογούν οι επιτυχημένες, οι οποίες λένε θα το ξανά έκανα από την αρχή, θα ξαναξεκινούσα μια άλλη επιχείρηση και είμαι ικανοποιημένη, σου λένε φοβάμαι, φοβάμαι την αποτυχία. Ναι, οκ, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά πλέον αυτή η προσαρμοστικότητα, η οποία πρέπει όλοι να τα διαγνώσουμε, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο χάρισμα και δεξιότητα που καλούμαστε στη σύγχρονη εποχή όλοι άνθρωποι. Η αποτυχία είναι μέσα στο παιχνίδι. Και πρέπει να το περάσουμε και στο παιδί. Εγώ ποτέ στο δικό μου δεν θα βάλω κάθε χρόνο που λέει μου πρέπει στην ασφαλεία. Γιατί μία φίλη μου, η οποία στα 12, ξέρω, δεν τη σκέφτεσαι σε κάτι πάλι, είπα πισό. Μόνο το παίρνει. Ο γιο μου μαθαίνει μου τώρα ότι ξέρει δεν θα σου τύχει. Μία χάρη, μία κερδίσει. Και πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό. Και μπορεί να χάσει εσύ και μπορεί να κερδίσει ένα παιδί μου να κουρίτσι. Και αυτό πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Όχι να το υπερθεματίσουμε. Να το περάσουμε στην πραγματικότητα. Η ρουτίνα και η καθημερινότητα είναι άκρο απαραίτητο στον τράμα. Ένα παράδειγμα. Εγώ στο μεριτήριο, στο κεφτήριο, γύρισα που πάνε πάνω στο μεριτήριο, πήγαινε στο γυναικολόγο, σα κοιτάξτε, πήγε και με πήγε. Εγώ το σώ. Η ελληνική μου πραγματικότητα δεν το επέτρεπε αυτό το πράγμα. Τώρα μπορώ να σα ομολογήσω που βγαίνω και κάνω μεγάλο μόνο για τι γυναίκε. Ότι αν κάτσω στο αεροπλάνο και ακούσω τη φωνή του πιλότου που είναι γυναικεία και πει γεια σα, ή όλοι στα προβούν σα, θα προσωλήσει, θα σα έρθει μια αγκάρι στην πτήση, θα καρωθώ. Δεν το έδωσε η πτήση. Δεν το έδωσε η πτήση. Αλλά η γνώση και η παιδεία θα με βοηθήσει να το βάλω μέσα στην πραγματικότητα. Τα πρότυπα, οι συζητήσει, η αποδόμηση όλων αυτών των στερεοτύπων τα οποία είναι τόσο παροχημένα. Είναι για απολυμμένους ανθρώπους. Οποιοςδήποτε έχει ανάγκη να βάλει μία καμπέλα από οποιαδήποτε μορφή είναι αυτή η καμπέλα, είναι καθαρά γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να φτιάξει τη δική του πραγματικότητα. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από όλο αυτό. Τώρα,
Άλλο ένα πράγμα που έχουν δείξει οι έρευνες είναι ότι κάποιοι επικράτες με τα παιδιά του δευτερικού τίτλου ξεπερνούν στους διέα οι υποπαίδες τα αγόρια. Μπράβο, ότι οι γυναίκες είναι πως έχουν να προσφέρουν και ότι πάνε πάρα πολύ καλά στις τεχνολογίες, θέλουν να τις υιοθετήσουν, πιστεύουν στην εξωσπρέπεια, στην κοινωνική. Τι γίνεται μετά. Πέρσι, 8 Μαρτίου, με κάλεσε ένας δημοσιογράφος στο Ελληνόπουλο να μιλήσει για την ημέρα της γυναίκας. Και μου λέει, πείτε μας, μου λέει, πώς θα βρίσκεται με αυτά τα πολύ ωραία πράγματα κάποιος έξω από που κάνουν οι γυναίκες με τις παρμελάδες. Δεν έχω καταλάβει. Ο κύριος αυτός δημιουργούσε αθελάτο. Αθελάτο. Ένα λίγο στερεό. Βεβαίως και κάνουν τις παρμελάδες. Βεβαίως και πρέπει να ξέρεις από τον άνθρωπο. Αλλά ποιος σας είπε αγαπητέ μου ότι θα κάνουν την τεχνολογία. Δηλαδή, μην πάμε σε άλλο μέχρι μία έσοδος από την κρίση, το διαδοχικό, το προϊόν, το ιδιωτικό, όλο αυτό το οποίο κάνουν και οι γυναίκες κλπ. Σαφέστατα. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε μόνο με μελάτες. Κάνουμε πολλά άλλα. Καλώς κάνουμε για τα μελάτες. Και αυτό είναι ένα άλλο μόνο το οποίο λέω jump the innovation. Δηλαδή πρέπει, υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν όμως και η κυρία Αζεράκη, γιατί λέω τόσο νούμερα για το πώς είστε εδώ στα STEM γενικότερα. Πρέπει να ενθαρρύνουν περισσότερες γυναίκες αυτές τις θέσεις. Γιατί η ανεργία, υπάρχουν θέσεις που δεν υπάρχουν να τις καλύψουμε σε στιγμή σήμερα. Δηλαδή έχουμε ανεργία, άπειρες οδήματα και έχουν και άλλες θέσεις. Και το πρέπει να γίνει ένα τέλος. Για μένα η παιδεία, ουσιαστικά ο τίτλος της εκπαίδευσης είναι της παιδείας, είναι της κουλτούρας, είναι της νοοτροπίας, είναι της πραγματικότητας. Έλεγε προχθές είχαμε κάνει ένα συνέδριο για τις γυναίκες στο κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίες δέχονται σοβαρά τα σχόλια γενικότερα και είχαμε εξαιρετική αυτονομία. Και μάλιστα σε ένα ράντεβου, που είχε μια μηχανικό ζωή, στην πρώτη μέρα που είχα με τον πελάτη, στεκόμαστε με τον δρόμο, θα περιμέναμε. Γιατί του κάνω πολύ περιμένουμε το μηχανικό. Και δεν είναι μηχανικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη τα νούμερα στατιστικές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις μελέτες, τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να τις υποστηρίξουν και το μελετάνε. Αλλά πρέπει να λάβουμε υπόψη την πραγματικότητά μας. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να εισάγουμε στην πραγματικότητά μας την πραγματική διάσταση. Και η Ελλάδα, ναι, δεν μπορεί να είμαστε στην επιχειρηματικότητα στο 20% και ο ευρωπαϊκό δείκτη να είναι στο 34% και να συνεχίζουν να είναι χαμηλά. Αλλά αν δούμε το παγκόσμιο χαρτί, δεν είμαστε και τόσο άσχημοι. Είμαστε εδώ και μιλάμε. Αλλά δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα. Άρα πρέπει να εστιάσουμε στα θετικά σημεία που έχουμε, πρέπει να γίνουμε πρακτικοί, πρέπει οι άντρες να εκπαιδευτούν και αυτοί, αφού εμείς εκπαιδευτούμε πρώτες, και να κάτσουμε όλοι μαζί και να δούμε ότι αυτό οφειλεί στο σύνολο την κοινωνία γενικότερα. Ισχυρές γυναίκες, ισχυροί άντρες, ισχυρή κοινωνία. Αυτό όλο θέλει μια γενικότερη παιδεία. Κλείνοντας, για να μην σας κουράσω παραπάνω, θέλω να πω ότι στις 19 Μαρτίου, από πέρσι ξεκίνησε αυτή η δράση, γιορτάστηκε σε παγκόσμια κλίμακα από τις Ηνωμένα Έθνη η μέρα για την επιχειρηματικότητα με σκοπό εκατομμύρια γυναίκες στον κόσμο να ξεχνούν από το όριο της φτώχειας. Μπορεί εδώ στην Ελλάδα να είμαστε λίγο καλύτερα, αλλά πλέον ζούμε στη γη όλοι μαζί. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται τριγύρω, οι τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής εκδήλωσης έχουν φέρει μια πραγματικότητα πολύ κοντά και πολύ γρήγορα σε όλους μας. Ας τη δούμε πετάματα, ας μην κρύβουμε τα τέρα μας στην αποθήκη, ας εκπαιδευτούμε και με αυτή τη συμμαχία γνώση μεταξύ των πανεπιστημιακών και της αγοράς εργασίας, ας ξεκινήσουμε τόσο από τα σχολεία όσο και από τα πανεπιστήμια, να μην τονίζουμε, απλώς να θεωρούμε ως μια πραγματικότητα την ισότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα λέω ότι παρότι περνάει η ώρα και η ηλικία που πρέπει να αναζόμαστε, τα χαιρετούμε τα λεπτά που έχει δουλειά και το πιο ζωή του. Το έχει χωρί λόγο.
ήθελα να περάσω στη συνέχεια το λόγο στην κυρία Λέντια Καρυγάνη. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, κυρία Καρυγάνη, παρ' εμάς σήμερα. Αλλά θα προτρέψω να πάρω στο συντονισμό στον συνάδελφο του οποίου έχω προσωπεί, διότι δυστυχώς θα πρέπει να το πω. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε πάνω εδώ μαζί σας για την τόσο σημαντική μέρα, σε ένα τόσο σημαντικό χώρο, με τόσο σημαντικές κυρίες. Αυτό με κάνει σαν να πει πάνω και εγώ σε ευχαριστώ για καλό που έχω κάνει με την εδώ. Πριν όμως σας πω γιατί βρίσκομαι εδώ, θέλω να σας το δείξω. Να πάμε στο βιντεάκι πρώτα. Στο 24 λεπτά, το τελευταίο, αυτός. Thank you.
Αλλά ήταν στην όχι. Ένα κομμάτι που μας έφερε να γεμάτε εκεί. Γι' αυτό και δεν θέλησαμε να ξεδόμουν. Μας έδωσε το πρώτο ακόμα, αλλά στα χείλη του λαού πλήρω μας υποδεικνώθηκε. Κάθε φορά που βλέπουμε το βίντεο και ήδη που τραβούμε σαν μαζί στην Αποστολή είναι πάντα πολύ συγκινητικό. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας σε αυτή την εμπειρία. Το μήνα που μας πέρασε, τέσσερις έγινες εκπαιδευτική και μαζί με μένα, τέσσερις στην Ελλάδα, ναι, πέντε εκπαιδευτική και τρία μέλη της συντονιστής από την Action League, ταξιδέψαμε στην Ρουάντα. Πρόκειται για ένα ερευνητικό ταξίδι με σκοπό να συλλέξουμε στοιχεία για το πώς συναντανώνει το εκπαιδευτικό σύστημα σε μια αναπτυσσόμενη χώρα όπως τη Ρουάντα και στη συνέχεια μόνο από αυτές τις πληροφορίες για αυτό και είναι εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα ειδικό για τα ανθρώπινα εργαλεία, δικαιώματα, προσαρμοσμένο στην ελληνική κουλτούρα, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στο ελληνικό σχολείο. Έχουμε μαζί μας το βιβλίο, είναι το ημερολόγιο. Την εικονογράφηση είναι κάτι εγώ, μια πραγματικά πρόσωπο που συναντήσαμε εκεί και είναι μια περιγραφή όλες αυτές τις εικόνες άνθρωποι που συναντήσαμε με τα βήματά τους, όπως τα βιώσαμε. Και μέσα από αυτό το βιβλίο, το ημερολόγιο, αναδύονται μια σειρά από εργασίες, projects, προτάσεις, για τα θέματα δικαιώματα, περιβαλλοντική αλλαγή, διάφορα θέματα που ζητήσαμε για το ελληνικό σχολείο. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Σύνθημα Αθήνα School, ξέρει το φίλο μου στο σχολείο και το συγκροτιστονίζεται από την Action Aid Αγγλίας και συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα η Αγγλία, η Ρουμανία, η Ισπανία και από την αναπτυσσόμενο κόσμο η Αιγυρία. Επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχος είναι να συμβάλλει στην κινητοποίηση των εμπλεκόμενων στην εκπαίδευση ώστε να επιτευχθεί ο δεύτερος δημοκρατικός στόχος της κυβερνήσεως, που ήταν η εταιρεία της καθολικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Λοιπόν, εμείς οι πέντε εκπαιδευτικοί βρεθήκαμε σε αυτή τη χώρα, μιλήσαμε με υπεύθυνους φορέων, με εκπαιδευτικούς και μαθητές όλων των μαθήτων. Σκεφτήκαμε κολεκτίβες γυναικών και είδαμε το πώς είναι οργανωμένη η γυναική επιχειρηματικότητα. Και από τις πιο σημαντικές στιγμές του ταξιδιού μου, μείναμε μαζί τους. Μείναμε σε ένα χωριό στη βόρεια της χώρας, Μούκο, ένα τυπικό αφρικάνικο χωριό όπως το βλέπουμε στις ταινίες και στα Σύρια. Κοιμηθήκαμε μαζί τους, πάγαμε από το κίνη, συμμετείχαμε στις δουλειές του σπιτιού, κάναμε εργασίες με τη μητέρα, κόψαμε τα λαμπόκια, καθαρίσαμε. Ό,τι κάναμε, ακολουθήσαμε το 24ωρο και των γυναικών και των μαθητών. Κάναμε και εμείς μάθημα μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Ήταν ένα ταξίδι βάθηση με σκοπό να καταλήξουμε με πνευματικό τρόπο τις συνθήκες που ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Η Ρουάντα είναι και μια ιδανική χώρα, πέρα από τα τυπικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπτυσσόμενες χώρες που μιλάμε οικονομικά. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε αυτή τη χώρα πώς προσπαθεί να σταθεί στις απώλειες ύστερα από τη συγκλονιστική διακατοπτρία του 1994. Και πραγματικά ήταν πολύ οδυνηρό. Φαίνεται ότι εκατομμύρια άνθρωποι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. 2 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να καταλήξουν τη χώρα. Ήταν φοβερή εμπειρία και μιλήσαμε με ανθρώπους που έχουν χάσει τα παιδιά του, την οικογένειά του και μας περιέγραψαν όλο αυτό το τραύμα που ακόμα κουβαλάμε σαν έθνος. Γενικά, κουραστήκαμε όλη αυτή την προσπάθεια της χώρας να αναγεννηθεί. Όπου και οι γυναίκες έχουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε αυτό. Επικρατεί το μήνυμα της εμφυλίωσης και αναγέννησης. Παντού, όπου και αν πήγαμε σε χωριά, σε πόλεις, άνθρωποι χτίζανε, καθαρίζανε, καρφώνανε. Και γενικά το πνεύμα αυτής της εμφυλίωσης σε εμάς μας παραξένεψε βέβαια. Πώς είναι δυνατόν να κάτσεις να φας με τον άνθρωπο του σκότωσε, τον άντρα σου ή το παιδί σου. Και μάλιστα έτσι χαρακτηριστικά μεταφέρει μια συνάντηση που είχαμε με την υπεύθυνη τη Action Aid στη Ρουάντα. Όταν καθώ περιέγραφε όλο αυτό το σκηνικό, τόσο τρομερό τη συνοτομία, λέω: πώς είναι δυνατόν να δώσει τα χέρια με κάποιον που κάνει τόσο κακό στην οικογένειά σου και σε εσένα.
η κουβέντα της επικρατήσεως όλη μου τη ζωή και μας λέει ότι έχω πολλά επιπτώματα που πλέονται στο κλιμάκι, στη λίμνη και στο ποτάμι της περιοχής, όσο έχει σχέση τα πάντα, είναι κάποιο χώρος για κρύα, πανεμόνα και δημιουργία. Και έτσι θα έρθει για κάποιο χώρο το ταξίδι, μια κουβέντα θα κρατήσω στη ζωή. Τώρα σκεφτείτε το θέμα μας με τη γυναίκα. Μετά από την εκπορία του 1994, περίπου το 3% του πληθυσμού αποτελείται από ανθρώπους κάτω των 20 ετών και οι γυναίκες βρέθηκαν να συμβαίνουν το 70% του πληθυσμού. Περισσότεροι άνθρωποι ήταν έξω από αυτήν. Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά την γενοκτονία, η ανισορροπία στην κατανομή των φύλων έχει μειωθεί κάπου στο 23%. Αυτή η υπεροχή, η ποσοστή υπεροχή, άρχισε τους ρόλους στην κοινωνία και έδωσε στη γυναίκα την ευκαιρία να αναδειχθεί και να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Αυτό φάνηκε σε εκλογές του 2008, όταν 45 από το σύνολο των 80 ευρώ του κοινοβουλίου κερδίστηκαν από γυναίκες. Καλύτερα στη χώρα αυτή είναι παγκόσμια πρωτοπορία. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο με κοινοβούλιο όπου οι γυναίκες διαθέτουν περισσότερες έδρες από τους άλλους, το 5%. Και αυτό το γεγονός ανοίγει τη συζήτηση για όλα τα ισχύοντα περιορισμένα ποσοστά της παρουσίας των γυναικών στα κοινοβούλια του κόσμου. Ενός χρόνου που ο μισός πληθυσμός αυτός είναι γυναικείος, αλλά η κοινοβουλευτική του παρουσία κατά μέσο όρο είναι μικρότερη από 20%. Μια αναπτυσσόμενη χώρα που έχουμε συζητήσει πολλά για αυτό το θέμα. Αυτή η τεράστια ρήπη έχει καταφέρει να περάσει και στις κοινωνικές ανάγκες στη χώρα, αφού εξίσωσε τα δικαιώματα των ανδρών και των γυναικών. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, δεν μπορούσαν να κατέχουν γη στο όνομά τους, ούτε ακόμα να διατηρήσουν ένα προσωπικό λογαριασμό στην τράπεζα. Επίσης, διορθώθηκαν και τέθηκαν σε ισχύ όλοι που προστατεύουν την εξωπρέπεια της γυναίκας, της οικογένειας, που προστατεύουν τους βιασμούς. Προηγούμενα χρόνια, ο βιασμός του επικοινωνία πλέον είναι κακούργημα και μάλιστα στα χρόνια της γενοκτονίας, ο βιασμός είχε χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο συστηματικής εγκατάστασης και συνεργάστηκαν αρκετές γυναίκες από αυτές που είχαν αυτή την τραυματική εμπειρία. Πολλές από αυτές πλέον ήταν φορείς του HIV. Πολλές από αυτές μεγάλωσαν τα παιδιά των βιαστών τους και συνεργάστηκαν πολλές από αυτές τις γυναίκες. Η ζωή στην Αγγλία είναι δύσκολη στην Ελλάδα παρά όλα αυτά. Ας πούμε, μόνο το 16% του συνολικού πληθυσμού είναι ασεκτικός και η πυκνότητα του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές έχει σαν αποτέλεσμα τη χαμηλή ιδιωτική παραγωγή που δεν καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η γυναίκα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή της χώρας. Αν μας πείτε, μπορείτε να δείτε λίγες φωτογραφίες. Εδώ είναι φωτογραφίες από το ταξίδι, να το σχολείο. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες η γυναίκα παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Εκεί οι περιοχοί ήμασταν και μάρτυροι στο έργο που κάνει ActionAid, καθώς υποστηρίζει, διδάσκει, οργανώνει μορφώσεις στις γυναίκες, το πώς να κάνουν περιορισμούς, πώς να προωθούν τα προϊόντα τους και άλλα. Η εκπαίδευση επίσης είναι ένα κομμάτι που από την γενοκτονία είχε πληγεί εξαιτίας οι εξαμιστές. Είχαν εξοδώσει πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς και είχαν καταστρέψει πολλά σχολικά κτίρια. Και κάτι που έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης για το μέλλον της χώρας και για μια πιο ποιοτική ζωή για εκείνους και για τα παιδιά τους. Επικρατεί δυστυχώς ακόμα αυτή η κουλτούρα, η οποία έχει συναντάσει πολλές φορές αυτή τη ζωή που τα κορίτσια δεν είναι τόσο σημαντικό να λαμβάνουν εκπαίδευση, είναι πιο σημαντικό να λαμβάνουν τα αγόρια. Και όπως είδαμε, στις οικογένειες το ρόλο των γονιών είναι πιο πολύ βοηθητικό σε αγροτικές εργασίες, να μένουν στο σπίτι για να κάνουν τη δουλειά του σπιτιού και να βοηθούν τη μητέρα ή να μεγαλώνουν τα μικρότερα παιδιά. Επίσης, η Άμαξον έχει εκεί πέρα με διάφορα σειρά τα πνευματικά που κάνει στις μητέρες, στις γυναίκες για τα δικαιώματά τους και έχουν συμβάλει καθοριστικά για την αναδιάθεση της κουλτούρας. Τώρα στο ερώτημα που βελτιώθηκε η εκπαίδευση σε μια αναπτυσσόμενη χώρα όπως η Ρουάντα, σίγουρα ναι.
Τα ποσοστά των παιδιών που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, όπως μας είπαν οι εκπαίδευτες και οι διευθυντές που μιλήσαμε με τα σχολεία, αγγίζει περίπου το 93%, ποσοστό που είναι κοντά και στο δικό μας ποσοστό πρόσβαση στην εκπαίδευση. Βέβαια, η πρόσβαση για αυτούς είναι εντός εισαγωγικών, γιατί ένα παιδάκι μπορεί να χρειάζεται να καταρτήσει γιατί δεν γινόμαστε να πάει στο σχολείο του. Αλλά εντάξει, αυτό λέμε πιο κοντά στην κουλτούρα του. Εμείς είμαστε σαν ομάδα, διαλύσαμε το εκπαιδευτικό σύστημα και μιλήσαμε με τόσους ανθρώπους, ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι πέρα από. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για στόχο πρόσβαση στην εκπαίδευση, αλλά πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση. Γιατί από αυτό το 93% των παιδιών που έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, ένα ποσοστό που αντίστοιχο στο 40% τελικά θα καταλήξει πριν ολοκληρώσει το βάθμο εκπαίδευση και πριν αποκτήσει βασικές γνώσεις ανάγνωσης και γραφής. Έτσι, έχω σημειώσει 2-3 σημεία, άτομα έκανε εντύπωση γύρω από αυτό. Σημεία τα οποία δυσκολεύουν την πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, από την εμπειρία που είχαμε στη Ρουάντα. Η αίσθηση μου ήταν ότι ήταν ένα ταξικό σχολείο, το οποίο εντάξει, το γνωρίζουμε στη Ρουάντα, είναι και στη δική μας χώρα και νομίζω σε οποιαδήποτε χώρα τελικά είναι ένα θέμα. Και εσύ, η αίσθηση που είχαμε ότι οι προθέσεις, οι αποφάσεις της εκπαιδευτικής διοίκησης τελικά δεν είναι τόσο υποκεντρικές. Ενδεικτικά, ένα από τα στοιχεία που μας στεναχώρησε και μας προβλημάτισε ήταν η αντικατάσταση της μητρικής γλώσσας με την αδιακή. Στη Ρόδη κάτι που μιλάνε τα κοινωνικά, δεν είναι και συνειδητική γλώσσα. Το 30% μιλάει και γαλλικά, άλλη μια γλώσσα που σχετικά στο παρελθόν από την περίοδο της εκδημοκρατίας. Αλλά το 2011 λοιπόν η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να αντικαταστήσει την ελληνική γλώσσα με τα αγγλικά. Που σημαίνει ότι την τρίτη δημοτικού τα παιδιά θα μπορούσαν να διδάσκονται τα μαθήματα πράγματα στην ελληνική τους γλώσσα, αλλά μπορούν και υπερεξαρτητικά όλα διδάσκονται στα αγγλικά. Το οποίο το επιχείρημα ήταν ότι θέλουν σιγά σιγά να προετοιμάσουν μια γενιά, τα παιδιά για να δεχθούν επενδύσεις από τη Δύση και να δημιουργηθούν στην θετική κουλτούρα. Το οποίο σαφώς ήταν πολύ θετικό. Ωστόσο, διαπιστώσαμε ότι οι δάσκαλοι δεν μιλούσαν αγγλικά. Και είχαν βιβλία στα αγγλικά, να πρέπει να διδάξουν μαθηματικά, τεχνολογία, στα αγγλικά, σε μια γλώσσα που ούτε ήδη μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν. Και βλέπαμε λοιπόν τα κακόμενα στα παιδάκια να προσπαθούν να πιάσουν λέξεις και να καταλάβουν και λίγο δάσκαλο. Το ταξικό σχολείο είναι ότι όσοι είχαν μια κάποια οικονομική άνεση μπορούσαν να κάνουν φροντιστήριο, ιδιαίτερα στα παιδιά τους, στα αγγλικά και έτσι να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μια άλλη μια ιστορία στην Ελλάδα που μας προβλημάτισε είναι η παιδιά. Μπορεί η παιδιά να είναι εμπόδιο για ένα παιδί να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Μπορεί. Γιατί και στην κουλτούρα τους είναι υποχρεωτική. Έχουν στο μυαλό τους ότι θέλουν να δημιουργήσουν μια εικόνα του παιδιού που πάει στο σχολείο με την ποδιά, με το χαρακτηριστικό της ποδιάς και μια εικόνα του παιδιού που δεν πάει. Ναι. Και είδαμε λοιπόν σε μια χώρα που το μερικό μου είναι ευρώ και οι τιμές ισχύουν σαν τις δικές μας είναι πολύ.